Λοιπόν, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε το μάθημα. Καταρχήν, απορίες, κάτι θέλετε να συζητήσουμε, να δούμε από τα προηγούμενα μαθήματα? Ωραία. Σήμερα θα δούμε λίγο, θα πούμε κάποια εισαγωγικά πράγματα σχετικά με την SQLite. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς είστε εξοικειωμένοι με βάσεις δεδομένων. Είναι μια διαφορετική βάση. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ίσως χρησιμοποιήσατε MySQL, της Oracle, SQL Server. Κάτι αντίστοιχο είναι και SQLite. Χρησιμοποιείται μάλλον για την ίδια λογική, έτσι? Η SQLite υποστηρίζει σχεδόν όλες τις εντολές του standard SQL 92 ή μάλλον, αν θέλετε να το πούμε και λίγο πιο κατανοητά, τις εντολές που ξέρετε, create, delete, update, insert, με κάποιες πολύ μικρές αλλαγές, διαφοροποιήσεις, αλλά σχεδόν όλες τις υποστηρίζει. Δεν χρειάζεται κάποιο server process για να τρέξει. Γενικά είναι πάρα πολύ απλή στην εγκατάστασή της. Δεν χρειάζεται καμία σχεδόν παραμετροποίηση. Καταλαμβάνει πολύ μικρό χώρο, περίπου 400 kilobyte, για αν έχουμε το πλήρες παραμετροποίηση της βάσης, ή 250 ή κάτι λιγότερο από 250 kilobyte για μια απλή εγκατάσταση. Επιτρέπει την πρόσβαση μέσω πολλαπλών processes ή threads. Threads θα κάνετε και στο επόμενο κομμάτι του σημερινού μαθήματος με Android. Και είναι διαθέσιμη τόσο για Linux όσο και για περιβάλλον Windows. Πού χρησιμοποιείται? Γενικά SQLite, λόγω της δυναμικής που έχει, ότι είναι πολύ εύκολο στην παραμετροποίησή της, μάλλον δεν χρειάζεται καθόλου παραμετροποίηση, άρα είναι πολύ εύκολο στη διαχείρισή της και καταλαμβάνει πολύ μικρό χώρο. Χρησιμοποιείται σε embedded devices και στο Internet of Things, σε applications file formats, σε version controller συστήματα, όπως για παράδειγμα στον τρόπο που χρησιμοποιούν κάποια instances που αποθηκεύουν στο SQLite, στα sites, για ανάλυση δεδομένων. Χρησιμοποιείται αυτό που λέμε για cache των δεδομένων μας. Εσείς θα έχετε δει κάποια site τα οποία λέμε ότι κασάρει το site, κρατάει κάποια πράγματα στο browser. Συνήθως περισσότερες φορές χρησιμοποιούν SQLite, ο Mozilla χρησιμοποιεί SQLite από πίσω. Για server-side εφαρμογές, για files archives, για να αποθηκεύουμε κάποια προσωρινά δεδομένα databases. Συνήθως χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση γιατί είναι πολύ απλό στην παραμετροποίηση του, οπότε είναι πολύ εύκολο στο να κάνουμε κάποια παραδείγματα. Ενδεχομένως, αν κάποιοι έχετε δουλέψει με Oracle, θα έχετε δει ότι θέλει αρκετό χρόνο, ας πούμε, για την εγκατάστασή του και για την παραμετροποίησή του, ενώ η SQLite παίζει κατευθείαν, έτσι. Και για κάποια πειράματα πάνω στη γλώσσα. Εδώ μπορούμε να δούμε κάποιους γνωστούς χρήστες, μάλλον εταιρείες ή εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούν για κάποια instances, για κάποιες λειτουργίες SQLite. Γενικά οι σημειώσεις, το μεγαλύτερο κομμάτι της σημειώσεις είναι από το επίσημο site του SQLite, οπότε μπορείτε να μπείτε και μέσα να τρέξετε να βρείτε ό,τι πληροφορία θέλετε. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λίγο, να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό το μάθημα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να δούμε κάποιες βασικές εντολές, έτσι. Καταρχήν υποστηρίζει όλες τις εντολές που έχουν να κάνουν με το Data Definition Language, όπως είναι η εντολή Create για δημιουργία ενός table ή ενός view, η εντολή Alter, μέσω της οποίας μπορούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία μιας εφαρμογής, τη δομή, το structure, αν θέλετε, του πίνακα, εντάξει, όχι με τα δεδομένα του, με τον ίδιο τον πίνακα. Και drop, διαγραφή ενός table ή ενός view. Έχουμε επίσης εντολές insert, εισαγωγή μιας νέας εγγραφής, διαγραφή με delete και update, ενημέρωση μιας εγγραφής, και εντολές select, οι οποίες μας επιστρέφουν τα δεδομένα σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία θέτουμε, έτσι. Καταρχήν, για να εγκαταστήσετε το περιβάλλον του SQLite, η εντολή είναι sudo, θέλετε δικαιώματα διαχειριστή, get install SQLite 3. Αν θέλετε, ανοίξτε και τους υπολογιστές σας. Προκειμένου να συνδεθούμε, πρέπει να γράψουμε SQLite 3 στην κονσόλα. Και πάει και μας βάζει μέσα στο περιβάλλον του SQLite. Ανοίξτε το αν θέλετε. Γενικά, η λογική που θα κάνουμε το μάθημα να έχουμε μια διάδραση, δηλαδή να κάνουμε κάποια πράγματα, να τα υλοποιείτε, έτσι. Ενδέχεται να έχουμε ένα conflict με τη MySQL? Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Conflict θα κάναμε αν παίζανε σε διαφορετικές θύρες, έτσι, δεν παίζει πάνω σε server SQLite, οπότε δεν έχουμε και πρόβλημα. Άρα, προκειμένου εμείς να συνδεθούμε στο περιβάλλον της SQL, το SQLite, ή γράφουμε κατευθείαν την εντολή SQLite 3, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, το οποίο όμως δεν πρέπει να το κάνουμε, ή γράφουμε SQLite 3 κενό και το όνομα μιας βάσης. Αν δεν γράψουμε το όνομα της βάσης, πάει και συνδέεται αυτομάτως στο περιβάλλον της SQLite, δημιουργεί κάποια δεδομένα, ό,τι του πούμε εμείς, πίνακες και στοιχεία, αλλά τα αποθηκεύει σε ένα προσωρινό πίνακα, ο οποίος μετά, από τη στιγμή που θα κάνουμε έξοδο από το περιβάλλον, διαγράφονται και χάνονται όλα. Έτσι, άρα, SQLite 3 κενό και το όνομα της βάσης, .db που θέλουμε να φτιάξουμε, έτσι. Οπότε φτιάξτε, αν θέλετε, μια βάση.
δίνοντας την εντολή τελεία, αφού συνδεθούμε όλοι με το περιβάλλον, συνδεθήκατε. Σε Windows. Σε Windows να κάνετε την εγκατάσταση, έτσι. Σε Windows 10 βγαίνει και χθεσινά. Υπάρχουν οδηγίες πώς θα τα κάνετε και σε Windows και σε Linux περιβάλλον, έτσι. Γενικά και σε Windows είναι πολύ εύκολο, μπαίνετε στο επίσημο site, σας λέει κατεβάζετε ένα zip αρχείο, το βάλετε συγκεκριμένη τοποθεσία κάπου στο σκληρό και πάτε και συνδέστε, έτσι είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να το, εγκαταστήσετε στους υπολογιστές του εργαστηρίου, είναι έτοιμο, έτσι, οπότε κατευθείαν γράφετε SQLite με ένα L, έτσι, SQLite 3, κενό και το όνομα της βάσης και συνδέστε. Οκ. Okay. Πάμε έτσι λίγο να, γρήγορα να θυμηθούμε πώς δημιουργούμε. Συνδεθήκατε όλοι καταρχήν στο περιβάλλον. Μου έχεις βάλει WL, 2L. Καλά, θα το δούμε, εντάξει. Κάνει εγκατάσταση. Είναι γρήγορη. Λοιπόν, δημιουργία πινάκων, έτσι, κατά γνωστά για τους περισσότερους, είναι για όλους. Create κενό table, το όνομα του πίνακα, οι στήλες και τι τύπου δεδομένα έχουν, έτσι. Οι στήλες μπορεί να είναι, επίσης μια στήλη μπορεί να είναι είτε primary key του πίνακα, είτε να θεωρήσουμε μια στήλη σαν foreign key σε έναν άλλον πίνακα, έτσι. Με τις εντολές primary και foreign keys, primary key είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό σε έναν πίνακα, έτσι. Ας πούμε, εσείς σαν φοιτητές, το μοναδικό στοιχείο σας είναι ο αριθμός Μητρώου. Άρα, primary key είναι ο αριθμός Μητρώου. Foreign key είναι όταν αναφερόμαστε σε ένα στοιχείο ενός άλλου πίνακα. Άρα, θα πρέπει αυτό το στοιχείο να υπάρχει στο δικό μας πίνακα, προκειμένου να το κάνουμε reference σε έναν άλλον πίνακα. Θα το δούμε και στην πράξη μέσω κάποιων παραδειγμάτων. Προκειμένου να αποθηκεύονται οι τιμές στους πίνακές μας, βλέπουμε ότι η SQLite έχει αυτές τις 5 μηχανές αποθήκευσης. Null για να αποθηκεύει null values, integer για τιμές integer, real για τιμές real, έτσι, πραγματικούς αριθμούς, text για text και blob για binary large objects, έτσι, για δεδομένα μεγαλύτερης, που θέλουν περισσότερη διαφορετική διαχείριση. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι γενικά η SQLite υποστηρεί την data types και type infinity, δηλαδή κατά την διάρκεια δημιουργίας ενός πίνακα, όταν βάζουμε το όνομα της στήλης και δίπλα γράφουμε τον τύπο των δεδομένων, μπορούμε να ορίσουμε ότι η στήλη θα είναι τύπου int ή να γράψουμε κατευθείαν integer και ό,τι δεδομένα βάλουμε θα υπακούν σε αυτά εδώ πέρα τα data types. Είναι πιο αφηρημένο κάπως. Έτσι, δεν μας περιορίζει το να πούμε int 2, μπορούμε να γράψουμε integer και να πάρει κατευθείαν την τιμή που θέλουμε εμείς. Έτσι, θα δούμε γενικότερα μια δυναμική που έχει η SQLite, μπορούμε να ορίσουμε καθόλου τύπου δεδομένων και σύμφωνα με τα δεδομένα που θα κάνουμε εμείς insert, να πάρει και αντίστοιχα τον τύπο δεδομένων σύμφωνα με αυτά που πήρε insert. Δηλαδή να, βάλουμε ένα, να το έχουμε χαρακτηρίσει τύπου integer, να βάλουμε ένα string και να δούμε μετά ότι ο τύπος της στήλης έχει γίνει από integer string. Θα το δούμε στην πράξη, έτσι. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα πρώτο παράδειγμα. Δημιουργούμε ένα πίνακα, ο οποίος αποτελείται από 5 στήλες. Create table, my table, call ένα text, numeric, integer κτλ. Εισάγουμε τιμές με την εντολή insert into my table values και τιμές που έχουμε βάλει. Έτσι, θυμόμαστε πάντα όταν κάνουμε insert χαρακτήρες, βάζουμε τα αυτάκια, πάντα. Οκ. Okay. Προβολή των στοιχείων του πίνακα, select αστεράκι from my table. Οκ. Okay. Και μας επιστρέφει τα στοιχεία του πίνακα. Κάντε το λίγο να το δούμε στην πράξη, να δούμε ότι δουλεύουν όλα. Ναι, τώρα πώς μεγαλώνει, ναι, θα το μεγαλώσουμε. Οι σημειώσεις είναι και πάνω στο Moodle, δεν ξέρω, μπορεί να τις ανοίξουν, να τις κατεβάσουν. Γιώργο, τώρα δεν ξέρω πώς θα ανοίξω. Ξέρω πώς θα ανοίγει αυτό. Το κεντρό. Α, εντάξει, οκ. Εντάξει, ένα table, καλύτερα να το κάνετε και μόνος λίγο, μην αντιγράφετε, δηλαδή για να δούμε κατά πόσο σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Έχετε συνηθίσει το περιβάλλον SQLite. Αυτό το γράφουμε μέσα. Ναι, έχετε συνηθίσει το περιβάλλον SQLite. Έχετε ορίσει και τη βάση, όπως είπαμε, άρα SQLite 3 κενό το όνομα της βάσης.db. Άρα έχετε μπει στο περιβάλλον. Δηλαδή αυτό που πρέπει να δείτε είναι εδώ, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είμαστε σε αυτό το πρώτο στάδιο. Οκ, okay, και να δίνουμε τις εντολές.
Όπως βλέπετε, τελευταία στήλη έχουμε ορίσει none. Ότι στην ουσία δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο τύπο δεδομένων, έτσι. Και θα δούμε μετά που θα δώσετε το type of, θα μας πει ότι ο τύπος των δεδομένων είναι string, ας πούμε, γιατί text, γιατί βάλαμε ένα δεδομένο τύπου text. Εντάξει. Α, ερωτηματικό στο τέλος, παιδιά, έτσι. Έχω βάλει ερωτηματικό, απλά είχα ξεχάσει ένα φάκι και προσπάθησα να περάσω τα κατάγραφα από τα control. Ξαναμπαίνω, παιδιά. Πώς μπαίνω το job και πώς μπαίνω το αυτό. Να ξαναμπω μια καινούργια. Για να δούμε τις βάσεις που έχουμε φτιάξει μέσα στο περιβάλλον μας. Τελεία databases, δίνουμε enter και βλέπουμε τι έχει, έτσι. Τελεία tables, βλέπουμε τις πίνακες. Τελεία quiet, βγαίνουμε από το περιβάλλον, έτσι. Quiet. Πόσα insert να κάνουμε. Όχι, σου λέει καλά, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Τελεία πάντως κάτι βάζεις, πάντα τελεία. Δεν το έχω, θα το δούμε, θα το δω. Select. Αστεράκι from my table, το όνομα του πίνακα που έχετε φτιάξει. Ναι, ναι. Εδώ πέρα κάναμε τη δημιουργία του πίνακα, insert και select προβολή των στοιχείων του πίνακα. Έτσι, select αστεράκι from my table. Όταν είσαι μέσα, τρέχουν βάσει με αυτή που μπήκες όταν την δημιούργησες. Έτσι. Μπήκε. Εντάξει, να συνεχίσουμε απλό παράδειγμα, Δάκη, έτσι πιο πολύ να θυμηθούμε τις εντολές. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα τι έχουμε κάνει, insert στον πίνακα τις τιμές. Select αστεράκι from my table, πάει και εμφανίζει τα δεδομένα τα οποία κάναμε insert. Ας το μεγαλώσουμε λίγο. Έτσι, select type of και τα ονόματα της θύλης μας εμφανίζει τι τύπου δεδομένα μπορούμε να αποθηκεύσουμε στον πίνακα, έτσι. Συνέχεια πάλι ένα δεύτερο insert με διαφορετικές τιμές. Και βλέπουμε ότι ο τύπος των δεδομένων έχει αλλάξει. Δηλαδή στο πρώτο βλέπουμε ότι έχει γυρίσει το type of δύο εγγραφές. Στην πρώτη εγγραφή βλέπουμε ότι η στήλη 5 είναι τύπου text, επειδή είχαμε βάλει το text 5 σαν είσοδο. Στη δεύτερη εγγραφή βλέπουμε ότι ο τύπος της στήλης έχει γίνει integer. Γιατί πήγαμε και βεράσαμε μια τιμή το 4, που είναι integer. Okay. Άρα δεν μας δεσμεύει ο τύπος δεδομένων το οποίο έχουμε καθορίσει. Μπορούμε εμείς να παίξουμε και να βάλουμε ό,τι δεδομένα θέλουμε στον πίνακά μας. Εντάξει, βέβαια οφείλουμε να προσδιορίζουμε σωστά γιατί μας βοηθάει στη διαχείριση της μνήμης. Ωραία.
Εάν θέλουμε να πάρουμε ένα dump, ένα αντίγραφο της βάσης, SQLite3 κενό το όνομα της βάσης, .dump, το σύμβολο και πάει και μας το κάνει σε .sql, να πάρουμε το backup της βάσης σε ένα format τύπου SQL. Εντάξει, γενικά όλες αυτές οι σημειώσεις είναι πάνω στο Moodle, οπότε μπορείτε και να τις κατεβάσετε, αλλά πιο πολύ να καταλάβουμε τις εντολές και τις βλέπετε και από τις σημειώσεις. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα λίγο στο δεύτερο παράδειγμα πώς ορίζουμε τα foreign keys. Ωραία. Create table πάλι artist. Ορίζουμε τον τύπο των δεδομένων. Primary key που σημαίνει ότι το πεδίο artist ID είναι primary key για το πινακάκι μας, έτσι. Create table track. Δίνουμε δύο track ID, track name και track artist και ορίζουμε ότι ο track artist είναι foreign key στον πίνακα artist. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος την έννοια του foreign key, έτσι λίγο γρήγορα για κάποιους που δεν το θυμούνται. Foreign key σε ένα πίνακα. Μικρόφωνα. Πες. Είναι ένα πεδίο το οποίο είναι primary key σε έναν άλλον πίνακα. Ωραία. Ναι, πρέπει να είναι μια ιδιότητα αυτή, αλλά και... Για πες και εσύ. Ωραία, σωστό, έτσι γίνεται αναφορά στο πεδίο ενός άλλου πίνακα. Για παράδειγμα εδώ πέρα έχουμε track, συγγνώμη λίγο, ναι, έχουμε τον artist Dean Martin και Frank Sinatra και βλέπουμε ότι αυτοί είναι οι τραγουδιστές μας και σαν track, σαν τραγούδια βλέπουμε ότι η πρώτη εγγραφή κάνει reference, σαν στυλ είναι το ένα, που το ένα είναι ο πρώτος τραγουδιστής. Άρα έχουμε ποιος τραγουδιστής έχει τραγουδήσει ποια τραγούδια, έτσι. Αυτό κάνει το foreign key, κάνει αυτό το join των πινάκων, όπως λέμε. Ενώνει τους πίνακες. Οκ, okay, άρα αν πηγαίναμε εμείς εδώ πέρα που είναι τα τραγούδια, να βάλουμε για παράδειγμα insert ένα τραγούδι, κόμμα 3, στον τραγουδιστή 3, επειδή δεν υπάρχει ο τραγουδιστής 3 στον πίνακα με τους τραγουδιστές, θα χτύπαγε η εφαρμογή, έτσι. Δεν θα μας άφηνε η βάση μας να βάλουμε αυτή την εγγραφή. Άρα οφείλουμε πάντα όταν πάμε να κάνουμε ένα foreign key να υπάρχει στον αρχικό πίνακα ο τραγουδιστής, έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι σε ένα πίνακα που δεν υπάρχει αντίστοιχος τραγουδιστής. Έτσι, άρα και η σειρά που δημιουργούμε τους πίνακες ποια είναι. Πρώτα κάνουμε αυτό που έχει το primary key και μετά κάνουμε αυτό που έχει το foreign key. Εντάξει. Αντίστοιχα τα insert. Πάλι πρώτα κάνουμε insert στον πίνακα που έχει τους τραγουδιστές και μετά τα τραγούδια. Δηλαδή εδώ πέρα η σειρά είναι λάθος όπως είναι τα insert. Οκ, okay. Γιατί θα πάω να βάλουμε την πρώτη εγγραφή, θα ψάξει να βρει το foreign key το νούμερο 1, τον τραγουδιστή με ID 1, δεν τον βρίσκει και θα χτυπήσει. Άρα πρώτα βάζουμε τους τραγουδιστές και συνέχεια βάζουμε τα songs. Τα tracks. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν και μια άσκηση να την κάνετε εσείς. Δημιουργήστε δύο, έχουμε δύο πίνακες. Department και Employee. Ο πίνακας department έχει department ID και name και ο πίνακας employee έχει employee ID, name, surname και age. Έτσι. Και σας δίνουμε έναν περιορισμό. Στις βάσεις πάντα έχουμε κάποιους περιορισμούς. Προκειμένου να καταλάβουμε και το πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε. Ότι ένας εργαζόμενος ανήκει σε ένα τμήμα και σε ένα τμήμα υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι. Αυτό τον περιορισμό τον δίνουμε, μας τον δίνει αυτός που θέλουμε να φτιάξουμε το σύστημά του, προκειμένου να μας κατατοπίσει, αν θέλετε, για το πώς συνδέονται οι πίνακες. Πού θα βάλουμε το foreign key, πού θα βάλουμε primary key. Έτσι, στην ουσία είναι μια οδηγία προς τα μας, προκειμένου να καταλάβουμε πού μπαίνει το foreign key σε ποιο πίνακα. Έτσι, άρα έχουμε δύο πίνακες, department και employee, και πρέπει εσείς να σκεφτείτε, μάλλον πρέπει να τους φτιάξετε, να γράψετε τα create, να ορίσετε τα primary key και να κάνετε foreign key από τον έναν πίνακα στον άλλον. Αλλά πού θα μπει το foreign key, στον πίνακα employee ή στον πίνακα department. Σκεφτείτε το λίγο για να το συζητήσουμε, έτσι. Ποιος θα μας πει μάλλον, γιατί και ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος. Άλλος. Το foreign key, ναι. Αν δεν σ' άνοιξε το μικρόφωνο σου. Στον πίνακα employee θα βάλουμε το debt ID σαν foreign key. Ωραία. Άρα αυτό που λέει ο συναδελφός σας είναι στον πίνακα employee να προσθέσουμε ακόμα ένα πεδίο, debt ID, και αυτό να οριστεί σαν foreign key που θα κάνει reference στον πίνακα department στο πεδίο debt ID. Συμφωνείτε όλοι? Ωραία, σωστό είναι.
Άρα ξεκινήστε, υλοποιήστε τους πίνακες, κάντε τα create, κάντε insert. Θεωρήστε ότι έχουμε τρία departments, accounting, marketing και developing. Τρία departments για το πίνακα departments. Βάλτε τυχαία εγγραφές για τους employees. Και μετά εκτελέστε το WS Select προκειμένου να εμφανιστούν πόσοι εργαζόμενοι δουλεύουν σε κάθε τμήμα. Εντάξει, οπότε δουλέψτε τα για να τα δούμε. Και αν έχει κάποιος απορία μας λέει έτσι. Τι κάνουμε, δεν πειράζει. Μπαίνει στο περιβάλλον, ναι μπράβο, στην κονσόλα. Και βλέπουμε SQLite σήμερα, έτσι. Άρα SQLite για να συνδεθούμε, κενό, test.db. Έχετε επισυνδεθεί στο περιβάλλον σε SQLite και πρέπει τώρα εσείς να φτιάξετε αυτούς τους δύο πινάκες. Ναι, αλλά υπάρχουν και σημειώσεις στο Moodle, στο μάθημα, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε. Είσαι ήδη μέσα γι' αυτό. Ωραία. Και τι κάνω. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ξεκινάς κατευθείαν και κάνεις τις βάσεις σου. Το θέμα είναι ότι σου λείπει κάτι. Θα γράψω από κάτω. Λες, σκεφτείτε, το department, ας πούμε, έχει debt ID είναι νούμερο και το name είναι name. Ναι. Ναι. Εντάξει. Το εμφανίστε στο select. Α, οκ. Thank you.
τελειώσατε. Τελειώσατε. Και το select. Ε. Βάλτε employee και κάντε το select. Το select το τελευταίο, το εκτελέστε. Καλό, θα ήταν τάσο. Ποιο. Θα ήταν και το employee. Το private pattern θέλει οπωσδήποτε. Και οι δύο, και οι δύο primary. Και το ξέρω τι primary. Λοιπόν, γενικά παιδιά, στο πίνακα department, το debt ID θα είναι το primary key και στο πίνακα employee. Το EID και το debt ID. Άνοιξε το μικρόφωνο, αν θες. Το EID και το debt ID. Το EID θα είναι primary key και το debt ID τι θα είναι? Foreign key. Foreign key, έτσι. Και τα δύο δεν μπορούν να είναι και primary key όμως. Και το EID και το debt ID σαν. Θα μπορούσε, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται. Α, ναι, το κάνουμε συνήθως να έχουμε πολλά προς πολλά που φτιάχνουμε έναν ενδιάμεσο πίνακα. Mm. Που συνδέει τα δύο primary, τα δύο κλειδιά, ας πούμε. Τώρα αυτά γράφουμε. Άρα εδώ, παιδιά, στον πίνακα αυτό προσθέτεται ακόμη μία στήλη, έτσι. Debt ID. Οκ, άρα έχουμε το πίνακακι department με δύο στήλες και ο πίνακας employee έχει τις τέσσερις στήλες συν ακόμη μία, η οποία θα είναι το foreign key στον πίνακα debt. Εντάξει. Okay, αρχικά έχουμε αυτούς δύο πίνακες. Σαν primary key είπαμε ότι ορίσαμε τα πεδία department ID και employee ID. Και ο περιορισμός που μας έδωσε η εφαρμογή είναι ότι ένας εργαζόμενος, αυτό που κάνουμε στις βάσεις είναι τραβάμε μια γραμμή, έτσι, ότι ενώνονται οι πίνακες μεταξύ τους. Άρα ένας εργαζόμενος ανήκει σε ένα τμήμα. Άρα η σχέση μεταξύ τους είναι ένα προς ένα. Εντάξει, ένας εργαζόμενος ανήκει σε ένα τμήμα. Και σε ένα τμήμα υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι. Άρα είναι νη. Εντάξει, ένας εργαζόμενος σε ένα τμήμα και σε ένα τμήμα ανήκουν πολλοί εργαζόμενοι. Okay. Άρα, τι απομένει από εδώ, το ένα. Άρα, η σχέση που ενώνει, η πολλαπλότητα που ενώνει μεταξύ τους πίνακες είναι ένα. Προς πολλά. Εντάξει. Άρα οι πίνακες είναι ένα προς πολλά. Ο πίνακας department προς τον πίνακα employee. Εντάξει. Που τι σημαίνει αυτό πρακτικά σε επίπεδο βάσεων δεδομένων, σε επίπεδο πινάκων. Πάμε και φτιάχνουμε ακόμη ένα πεδίο, το οποίο είναι το debt ID. Το οποίο είναι τύπου foreign key. Άρα αν θέλουμε να είμαστε και πιο σωστοί, σε επίπεδο σχεδίασης, λέμε ότι το primary key συνδέεται με αυτό εδώ πέρα το foreign key. Και η σχέση είναι ένα προς πολλά. Εντάξει. Άρα δύο πίνακες, δύο primary key και ένα foreign key που έρχεται από τον πίνακα department. Άρα κάνουμε τα create. Τι τύπου δεδομένα έχουμε εδώ. Debt ID, τι το ορίσατε σαν δεδομένο. Λοιπόν, αν σας ανοίξει ένα στο μικρόφωνο και να μας πει λίγο για τον πίνακα department. Int. Int. Το πίνακα name. Name. Τι. Name. Name. Text. Text. Έτσι. Τύπου text. Οκ. Okay. Και κενό να τα αφήνατε, αν κάνατε insert, θα έπαιρνε από μόνο το τύπο δεδομένων που πήρε στο insert. Εντάξει. Εδώ, άλλος για τον πίνακα employee. Πάτα, ναι. Int. Το πρώτο. Ναι. Name text.
το surname το ίδιο, text και το agent. Εντάξει, τύπος δεδομένων. Έχουμε κάποια απορία σχετικά με τα create. Insert κάναμε. Το select το έβγαλε κάποιος. Ε? Ωραία. Πριν πάμε λίγο στα select, θέλει κάποιες βοήθειες σχετικά με τα create and insert. Ε? Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο το foreign key στον πίνακα για να το δείτε και λίγο όλοι. Έτσι, αυτό εδώ πέρα είναι το foreign key. Τελειώνουμε τη δήλωση των πεδίων του πίνακα, των στυλών του πίνακα, αν θέλετε, κόμμα, foreign key. Μέσα σε παρένθεση βάζουμε τη στήλη την οποία ορίζουμε εμείς σαν foreign key από τον πίνακα που φτιάξαμε. Άρα foreign key track artist. Σταματάει εδώ και συνεχίζουμε. Ο οποίος track artist, η στήλη αυτή κάνει references στον πίνακα artist, στη στήλη artist ID. Εντάξει. Συνηθίζεται, ήθιστε πολλές φορές να βάζουμε το ίδιο όνομα εδώ και εδώ. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο όμως. Το κάνουμε για δικιά μας ευκολία για να μην μπερδευόμαστε. Εντάξει. Άρα λέμε ότι ο πίνακας track κάνει reference στον artist. Πρέπει να υπάρχει έτσι. Άρα και εδώ αντίστοιχα, πώς θα γίνει η εντολή. Foreign key, depth ID, που κάνει κενό references στον πίνακα department, στήλη depth ID. Άξιο το μικρόφωνο. Το references είναι δεσμευμένη λέξη, έτσι. Σωστά. Άρα θα είναι references department depth ID μέσα παρένθεση. Σωστό. Ωραία. Foreign και μέσα πιο πριν λίγο το foreign key είναι το πεδίο depth ID. Σωστά. Οκ. Okay. Στην ουσία ο πίνακας αποτελείται από αυτές τις 4-5 στήλες. Το primary και το foreign key είναι τα constraints όπως ονομάζονται, που δίνουν κάποιο περιορισμό όσον αφορά τη στήλη. Δηλαδή primary key δεν μπορεί να υπάρχει διπλοεγγραφή με τον ίδια τιμή. Έτσι είναι primary key. Foreign key θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και μια τιμή εκεί που κάνει reference. Έτσι. Γι' αυτό και όλα αυτά ονομάζονται constraints. Θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει και μια πινακάκι το οποίο να μην έχει καθόλου primary key και foreign key. Σε επίπεδο πίνακα είναι σωστό. Σε επίπεδο όμως λογικής και βάσεων είναι λάθος. Έτσι. Ωραία. Άρα κάνατε και τα insert. Ναι. Τα primary key εδώ είναι το department ID και το employee ID. Primary key είναι στον κύριο πίνακα και foreign key είναι στον πίνακα ο οποίος απλά αναφέρεται στα στοιχεία του, έτσι. Δηλαδή για να γράψουμε και τα στοιχεία πώς θα είναι. Στον πίνακα department. Depth ID και name. Είναι το νούμερο 1. Είπαμε ότι είναι marketing. Το 2. Και το 3 developing, έτσι. Οκ. Άρα στην ουσία πρέπει να γράψετε τις εντολές insert προκειμένου να κάνετε αυτές εδώ πέρα τις καταχωρήσεις στον τιμόνι. Και πρέπει να κάνετε και insert τυχαία, δεν μας πειράζει, για τους employee. Άρα ο πίνακας employees, τον employee. Και τον depth ID που προσθέσαμε, έτσι. Ωραία. Άρα ας πούμε ότι έχουμε τον πρώτο εργαζόμενο,
όνομα α, ας πούμε, επίθετο α, ηλικία 20, και ανήκει στο department 1. Άρα ο εργαζόμενος με όνομα α, σε ποιο τμήμα ανήκει? Στο marketing. Στο marketing, έτσι, αυτή είναι η λογική του foreign key. Βλέπουμε κάτι το οποίο αναφέρεται εδώ. Ένα δεύτερο inset, το 2, ο β. Ανοίξει το τμήμα 4. Σε ποιο τμήμα ανήκει αυτός? Άνοιξε το μικρόφωνο και πες το. Σε κανένα. Άρα πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο insert, έτσι, απαγορεύεται. Θα χτυπήσει λάθος η εφαρμογή. Αυτή είναι και η λογική των foreign keys. Θα πρέπει κάπως να συνδέονται μεταξύ τους. Οκ. Πάμε και να δούμε και το τελευταίο που είναι το select. Ποιος το έχει κάνει να μας το πει? Πίσω. Για πες. Select. Ωραία. Group ID, comma count asterisco. Ναι. From employees στην ο πίνακας. Δεν θυμάμαι. Ναι. Ναι. Group by debt ID. Και επειδή θέλαμε και το όνομα του τμήματος, devken.name. Ναι. Μπορούμε να ορίσουμε foreign και primary key αφού έχουμε φτιάξει τον πίνακα? Ή ναι, και υπάρχει εντολή alter. Alter τον πίνακα, alter table employee, add, και ακριβώς όπως είναι η σύνταξη, έτσι, foreign key το όνομα του παιδιού. Εντάξει. Λοιπόν, άλλος πώς το γράψει το query αυτό, κάποιος άλλος θα μας πει, που του τρέξε. Είναι περίπου σωστό, έτσι, μας λείπει κάτι. Αν, απλά να εμφανίσει όλους... Προκειμένου να εμφανίζεται πόσοι εργαζόμενοι δουλεύουν σε κάθε τμήμα όμως. Δηλαδή, το τμήμα accounting είναι 2, το τμήμα developing είναι 1. Θα το αφήσουμε για άσκηση για το επόμενο ή εδώ μέσα. Για πες. Το select θα βάλουμε και το name. Θα βάλουμε μετά from και department και το employee. Άρα select dev.name. From, ναι. Department, comma, employee. Where... Καταρχές, έχει τρέξει κανένα το query αυτό? Σου δούλεψε εσένα? Προσπαθήστε λίγο να το δουλέψετε και μετά θα το συζητήσουμε, έτσι. Δηλαδή, λίγο τρέξτε το, μην τη γράψουμε κατευθείαν τη λύση. Σου έχει τρέξει εσένα? Εγώ? Ναι. Όχι, δεν το έκανα, αλλά... Γιατί το κάνεις? Αφού είπα, δεν το έκανα, αλλά να πω πώς. Κάποιος που έχει τρέξει το query? Πρέπει να ρωτήσω κάτι πρώτα. Πρέπει να κάνουμε και inner join για να δουλέψει. Όχι, χρειάζεται. Με inner και τέτοια. Σου έχει τρέξει? Μου έχει τρέξει, έχω κάνει και σύνδεση των πινάκων. Για πες για συνέχεια, δηλαδή σωστά το πάμε. Εγώ έχω γράψει from emp. Ναι. Από τον πίνακα employee, δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο απλό να γίνει. Να βάλουμε μόνο το debt ID εδώ. Comma account αστεράκι, from πίνακα emp. Εντάξει.
group. Ναι, group by debt ID. Ναι. Οκ. Να μην δείξουμε το όνομα του τμήματος, μόνο το ID του τμήματος, για να βγει πιο εύκολα. Debt ID, account. Account τι μας κάνει, τι επιστρέφει. Επιστρέφει το πλήθος των εγγραφών, έτσι. Μετράει πόσοι έχει επιστρέψει το select. Το group by ομαδοποιεί. Εντάξει, τα αποτελέσματα. Οκ, τα γκρουπάρει σύμφωνα με το debt ID. Οκ, τρέξτε λίγο την εντολή να τη δείτε. Γενικά ήταν ένα λίγο δύσκολο query. Η λογική που θα δουλέψουμε εδώ πέρα θα είναι τα select τους πίνακες where ID μεγαλύτερο του 2, μικρότερο του 3 ή name, mission, κάτι, έτσι. Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, τώρα για τις ανάγκες του μαθήματος δεν θα δούμε κάποια δύσκολα queries. Βέβαια, το οτιδήποτε θέλετε και email στέλνετε στους μέντορες, σε εμάς. Αλλά υπάρχουν, σας έχω βάλει κάποιους συνδέσμους, στους οποίους μπορείτε να μπείτε και να δείτε όσον αφορά τη σύνταξη των εντολών. Έτσι. Αν δεν έχετε κάποια άλλη απορία, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Εντάξει. Περιμένουμε λίγο να δουλέψουν. Ναι. Α, ωραία. Οπότε κάνουμε ένα 5-10 λεπτό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Έτσι όσοι θέλετε δουλεύετε, όσοι θέλουν βγαίνουν έξω για διάλειμμα. Ναι. Την Τρίτη είχαμε δει κάποια πράγματα πάνω στα intents και πώς περνάμε από το ένα activity στο άλλο, αλλά δεν είχαμε κάνει πρακτική εφαρμογή λόγω του περασμένου της ώρας. Είχαμε συζητήσει μια σκησούλα, την οποία σκησούλα θα δουλέψουμε όλοι μαζί σήμερα για να δούμε τι έχουμε καταλάβει μέχρι στιγμής. Και από τη στιγμή που πάρουμε τον αέρα του Android και μάθουμε να βάζουμε 2-3 κουμπάκια και να βάζουμε κώδικα πάνω σε αυτά, στα επόμενα 1-2 συναντήσεις θα δούμε και άλλα 2-3 βασικά πράγματα και θα είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε μόνοι μας. Δουλεύουμε μάλλον, όταν λέω μόνοι μας, ενώ παρέα με το manual, το internet και φυσικά με όλη την υπόλοιπη ομάδα που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είχαμε πει λοιπόν να κάνουμε το εξής. Να φτιάξουμε μια εφαρμογούλα που θα αποτελείται από 3 activities. Στην πρώτη activity θα διαβάζονται 2 νουμεράκια. Έτσι, ο καθένας βέβαια θα το φτιάξει όπως θέλει, δίπλα το ένα στο άλλο, κάτω το ένα στο άλλο. Βάλει ο καθένας τη φαντασία του και εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Υλοποιήσετε. Και ένα κουμπί κάτι σαν next, επόμενο ή ό,τι θέλετε, το οποίο θα μας πηγαίνει στη δεύτερη activity, η οποία θα ζητάει, θα έχει 2 κουμπιά, το συν και το επί, τα οποία ο χρήστης θα επιλέγει αν οι 2 αριθμοί που έχει δώσει πριν θέλει να προσθεθούν ή να πολλαπλασιαστούν. Και τέλος, θα πηγαίνουμε σε μια τρίτη activity, η οποία θα μας τυπώνει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βήμα 1. Σε δεύτερο χρόνο, αφού καταφέρουμε δηλαδή να φτιάξουμε αυτό, θα κάνουμε μια τροποποίηση. Εδώ δεν θα κάνουμε μόνο πρόσθεση και πολλαπλασιασμό. Θα βρούμε έναν τρόπο ώστε να παρουσιάσουμε στο χρήστη τις 4 βασικές πράξεις. Έτσι, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση. Θα έλεγα όχι με κουμπιά, θα πρέπει να βρούμε έναν πιο όμορφο τρόπο. Αν ήταν, ας πούμε, Windows, πώς θα το κάναμε αυτό. Μια ιδέα. Εγώ για απλότητα θα βάζα ένα combo box. Ξέρουμε όλα τα combo box, έτσι. Ανοίγει μια λίστα, επιλέγουμε, κλείνει η λίστα και τελείωσε. Ή μπορεί κάποιος να φτιάξει μια λίστα με τα 4 πράξεις και ο χρήστης να πατάει. Όπως το φανταστεί κάποιος. Έτσι. Και στη συνέχεια, αφού επιλεγεί η πράξη, θα ερχόμαστε εδώ. Η activity αυτή το μόνο θα κάνει να κάνει τον υπολογισμό και στο τέλος θα γυρίζει πίσω ένα αποτέλεσμα. Και η δεύτερη activity θα είναι αυτή που θα τυπώνει, θα παρουσιάζει το αποτέλεσμα στο χρήστη. Θυμίζω το start activity for result. Έχω ανοίξει αυτό που βλέπουμε ή που θα δούμε στον πίνακα. Είναι το δεύτερο παράδειγμα που είδαμε την Τρίτη. Οπότε αν έχουμε κάποιες απορίες ή
κάτι δεν θυμόμαστε, θα μπορούμε να τρέξουμε σε αυτό, να το συζητήσουμε και να λύσουμε ό,τι απορία υπάρχει. Λοιπόν, η πρόταση δικιά μας είναι η εξής. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη activity και πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, τι πρέπει να αποφασίσουμε, το user interface. Ο χρήστης πρέπει να δώσει δύο νούμερα και στο τέλος να έχει ένα κουμπί για να πάει στην επόμενη activity. Να πει OK, αυτά ήταν τα νούμερα. Θα τα βάλουμε δίπλα, θα τα βάλουμε το ένα κατά το άλλο, θα τα στοιχίσουμε, ό,τι νομίζει ο καθένας. Βάλτε σε ένα χαρτί ή στο μυαλό σας πώς ακριβώς θέλετε να είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Τρία αντικείμενα που θα έχει πάνω ή αν θέλετε να βάλετε και ένα τίτλο, ό,τι θέλετε. Φανταστείτε πώς θέλετε να είναι αυτό, βήμα ένα. Δεύτερον, υλοποιήστε το. Έτσι, φτιάξτε το σωστό layout, βήμα 2. Και μετά μπαίνουμε στην κλάση και αρχίζουμε και βάζουμε κώδικα. Δεν θα προτείνουμε ούτε ονόματα κλάσεων, ούτε ονόματα project. Ο καθένας θα χρησιμοποιήσει τη δική του φαντασία για να μπορέσουμε να δούμε και ό,τι πρακτικό πρόβλημα μπορεί να μας προκύψει την ώρα που δουλεύουμε, το οποίο δεν θα προέκυπτε αν όλοι, ας πούμε, κάναμε 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένα βήματα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Η εκφώνηση την είχαμε στο MyElac, την είδατε χθες. Αν κάτι δεν το βλέπει κάποιος ή δεν μπορεί να την κατεβάσει, ξαναγυρνάω στη σωστή οθόνη και τη βλέπουμε στον πίνακα. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινήστε καινούριο project όπως το θέλει ο καθένας και εμείς γυρνάμε να βοηθήσουμε όπου υπάρχει πρόβλημα. Μικρό, μεγάλο. Τα μικρά είναι δύσκολα, τα μεγάλα τα φόρμα. Έχει περάσει ένα πρόβλημα. Θυμάται κάτι πρέπει να αλλάξω. Ωραία, άλλαξε το 22. Βάλω το κάτι που να είναι μέσα. Μόνο είναι το 5-1 έχεις βάλει. Build the project, try build the project που λέει. Αυτό συνήθως όταν το κάνεις κανένα δύο φορές, κάνεις clean, μετά το περνάει. Αλλά τι έχεις την κατάσταση. Πώς θα το κλείσω αυτό, κάτσε. Ήτανε. Μπορώ να έχω λίγο την προσοχή σας. Είναι εύκολο. Σε πολλά σημεία θέλουμε να ορίσουμε τιμές κάποια πράγματα που θέλουν να τυπωθούν. Συνάδελφοι μου πήσαν το stack, θα τα δούμε την επόμενη φορά, αλλά έστω ότι έχουμε ένα edit text. Έχουμε ένα edit text, έτσι, το οποίο έχει κείμενο και θέλουμε να βάλουμε εδώ το αποτέλεσμα της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης. Λοιπόν, αν δεν λέγεται ET1 το αντικείμενο, θα πούμε κάτι τέτοιο, et1.setText και μέσα στην παρένθεση θα βάλουμε αυτό που θέλουμε να τυπωθεί. Αν κοιτάξουμε το manual, θα δούμε ότι η set text συντάσσεται με δύο τρόπους. Ή εδώ θα πάρει κάτι σαν string, το car sequence αν θυμάμαι καλά, το string τέλος πάντων, ή θα πάρει έναν ακέραιο. Ο ακέραιος δεν είναι ο ακέραιος που θα τυπωθεί, που θέλει να τυπωθεί. Ό,τι θέλουμε να τυπωθεί πρέπει να έχει μορφή string. Αν δηλαδή το αποτέλεσμα μας είναι αριθμός, το 50, εμείς πρέπει να πάμε να τυπώσουμε το 50, να το μετατρέψουμε σε string. Γιατί? Γιατί αν εδώ πέρα βάλουμε τον ακέραιο 50, αυτό σημαίνει ότι βάζουμε το resource 50. Όπου resource 50 είναι κάτι, μια εικόνα ή ένα κείμενο που βρίσκεται στην κλάση R. Θυμάστε την κλάση R που συνδέει στη find view by ID και βάζουμε ένα R.id.κάτι. Έναν ακέραιο. Οτιδήποτε έχουμε μέσα στα resources, θυμίζω, έχει έναν κωδικό, έναν ακέραιο κωδικό. Τον οποίο τον παίρναμε ουσιαστικά με την R.id και το χρησιμοποιήσαμε στη find view by ID. Αν εδώ πέρα βάλουμε ακέραιο αριθμό, το 50, δεν θα καταλάβει ότι πάμε να τυπώσουμε το 50. Θα καταλάβει ότι κάποιο από τα resources στην κλάση R έχει κωδικό 50 και θα πάει να το φορτώσει. Και επειδή δεν υπάρχει resource με κωδικό 50, θα έχουμε exception. Αν είμαστε άτυχοι και υπάρχει resource με κωδικό 50, ποιος ξέρει τι θα γίνει εκεί πέρα. Μπορεί να είναι εικόνα, ας πούμε, και να έχουμε πιο σοβαρό exception ή πρόβλημα μνήμης. Επομένως, ό,τι βάζουμε εδώ πέρα πρέπει να είναι string. Αν είναι string αυτό που θέλουμε να τυπώσουμε, κανένα πρόβλημα. Αν είναι ακέραιος ή πραγματικός αυτό που θέλουμε να τυπώσουμε, θα το μετατρέψουμε σε string. Ο πιο απλός τρόπος για να μετατρέψω τον ακέραιο 50 σε string είναι αυτός. Ανοιγοκλίνω αυτάκια, που συντακτικά σημαίνει string, και κολλάω δίπλα τον ακέραιο που θέλω, είτε σταθερά είτε μεταβλητή. Result. Αυτό ενώνει το string τίποτα, το κενό string, με τον ακέραιο 50,
και string συνακέραιο παράγει string. Ποιο string? Αυτό εδώ. Αυτό δουλεύει. Ο πιο σωστός τρόπος όμως είναι να χρησιμοποιήσουμε από την κλάση string τη συνάρτηση value of και εδώ μέσα να βάλουμε ό,τι θέλουμε να μετατραπεί σε string, ανεξάρτητα είναι ακέραιος, πραγματικός, υπάρχει μια value of για κάθε τύπο που ξέρουμε. Value of 50 μετατρέπει τον ακέραιο 50 στο string 50. Αυτό τώρα το βάζουμε σε μια μεταβλητή και το κάνουμε σε text ή κατευθείαν εψιλοταφ1.setText.αυτό εδώ το πράγμα. Το ανάποδο, αν θέλω να μετατρέψω αυτό σε αυτό, είναι... Τι τύπος είναι αυτό? Ας πούμε integer. Όχι, σωστό, δεν το είπα καλά. Τι υποτίθεται ότι περιέχει το string? Integer. Integer. Τελεία parse int και σε παρένθεση το string, είτε ως μεταβλητή είτε ως σταθερά. Επίσης υπάρχει και κλάση float, float.parseFloat κλπ. Πώς έχουν τελειώσει? Ωραία. Σαν άσκηση να το ανεβάσω στο GitHub αν μπορείτε. Οπότε για να δείτε που είναι το path, αν κάνετε δεξί κλικ εκεί που λέει application, έχει που λέει copy path. Οπότε κάνουμε αυτό. Ανοίγετε ένα terminal. Το έχετε? CD εδώ πέρα, μετά κάνουμε paste. Εδώ πέρα. Οπότε εδώ. Όπως μάθαμε χθες, κάνουμε το git init. Οκ. Και έχουμε και τη status, να δούμε τι παίζει. Και έχουμε να προσθέσουμε μέσα τα αρχεία. Ναι, βασικά δεν είναι εδώ πέρα. Sorry. Βασικά δεν είναι αυτό το root τέτοιο, το directory. Πάτε εδώ πέρα και που λέει project files. Και μου φαίνεται το lat 2. Πώς δουλεύει αυτό, πού είναι ο Γιώργος Κίνη. Okay. Οπότε πηγαίνετε εκεί που λέει project files εδώ πέρα για να εμφανίσει όλα τα αρχεία, γιατί πριν τα εμφανίσα και ήταν ένας φάκελος υποφάκελος. Οπότε μπαίνουμε στο φάκελο αυτό και εδώ δίνουμε git init τώρα. Αυτά τα αρχεία. Git status. Okay. Οπότε αυτά είναι τα αρχεία τώρα του Android που είναι να κάνουμε commit, να προσθέσουμε στο git και να ανεβάσουμε στο GitHub. Οπότε κάνουμε git add όπως μάθαμε χθες. Τώρα η τελεία σημαίνει το τρέχον directory. Άρα θα τα πάρει όλα τα αρχεία από κάτω. Για να μην τα κάνετε ένα-ένα, πολλές φορές κάνουμε αυτό. Ξανά git status να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και έγιναν πράσινα όλα αυτά. Τώρα, μερικά από αυτά δεν χρειάζεται να μπουν στο git. Και υπάρχει αυτό το αρχιάκι εδώ πέρα που βλέπετε, το .gitignore, το οποίο έχει μέσα τα εξής. Πού είναι, ρε. Α,
εδώ πέρα. Έτσι το ορίζεις πώς θα κάνεις exclude, δηλαδή πώς θα, το git δεν θα λάβει υπόψη του. Μπορεί να κάνει zoom out. Τέλος πάντων. Είναι αυτά τα αρχιάκια. Το επόμενο βήμα να κάνουμε το commit. Οπότε όπως είπαμε δίνουμε git commit και δίνοντας το σκέτο ή θα ανοίξει ο default editor που έχουμε ορίσει στο git ή αν θέλουμε δίνουμε το -m και μέσα σε αυτάκια μονά ή διπλά βάζουμε το μήνυμά μας. Συνήθως είναι ένα περιγραφικό μήνυμα. Στην περίπτωση μας λέμε init commit, δηλαδή μόλις ξεκινήσαμε το project ήθιστε να λέγεται έτσι. Okay. Τώρα μας λέει ότι φτιάχθηκαν τα αρχεία μες στο git στο history του. Προσφέρθηκαν όλα αυτά. Τώρα πίσω στο GitHub ο καθένας, εκεί που έχει το λογαριασμό του, θα πάει να φτιάξει ένα νέο project όπως κάναμε χθες. Οπότε ανοίξα εδώ πέρα το... Ναι, ναι. Οπότε μπείτε όλοι στο GitHub. Και πάνω δεξιά έχει το syn και εδώ έχουμε new repository. Γράφουμε ένα περιγραφικό τίτλο Android Test Hub. Όχι, ELAC 2. Θα ονομάσουμε όπως είναι και το project ELAC 2 σε αυτόν τον υπολογιστή. Από εδώ. Αυτό για να ξέρουμε εμείς. Μπορείς να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Κάνουμε create και τέσσερις οδηγίες. Το πρώτο μπλοκ είναι για να φτιάξουμε από την αρχή ένα καινούριο. Εδώ πέρα μας λέει αν υπάρχει ήδη ένα repository το οποίο θέλουμε να σπρώξουμε ακολουθούμε αυτά εδώ. Οπότε κάνουμε αυτές τις εντολές. Όλα αυτά μέσα στο φάκελο που είναι το project μας. Οπα. Λοιπόν, ok. Και πώς θα δούμε ότι αυτό παίζει. Git remote. Εδώ. Άρα, έχει οριστεί με την ονομασία που δίνει by default το GitHub σαν origin το URL του repository μας. Και τώρα εμείς, το επόμενο που μας λέει να κάνουμε είναι αυτό. Git push origin master. Το origin είναι μια ονομασία, αλλιώς θα κάναμε, για να μην γράφουμε εδώ πέρα git push minus u https κουλουπού κουλουπού το URL, του δούμε εδώ πέρα ένα alias, αυτό στην ουσία σημαίνει εδώ πέρα, το origin, για να μην γράφουμε συνέχεια το URL. Παίζουμε εδώ, μετά πρέπει ο κύριος Μελετίου να βάλει τα... Μπορείς να βάζεις λίγο το username σου του GitHub αυτά. Και τέλος, αν πάμε τώρα στο Firefox και κάνουμε εδώ refresh. Πού το? Στο My Page.
Δούμε ότι ανέβηκε. Οπότε έτσι ανεβάζουμε τον κώδικά μας στο GitHub. Εδώ βλέπετε ότι είναι το μήνυμα που δώσαμε. Αυτά. Αύριο θα μιλήσω πάλι λίγο εγώ για να κάνουμε δούμε πώς θα κάνουμε τα pull requests. Δηλαδή πώς θα, από το ένα project, πώς θα συνεργαζόμαστε για να κάνουμε commits αλλαγές στο άλλο project. Το οποίο έχει ενδιαφέρον. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το που θα κάνετε σπίτι σας, οπωσδήποτε. try.github.io. Το οποίο είναι interactive tutorial για όλα αυτά που κάνουμε τώρα για αρχάριους. 15 λεπτά λίγο παίρνει, εντάξει, μας πάρει για παραπάνω σας. Όλα αυτά είναι τα βηματάκια εδώ πέρα θα κάνει τσούκου 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 τσούκου. Μερικά δεν τα έχουμε πει, εντάξει, μπορείτε να μάθετε και μερικά παραπάνω μόνοι σας. Αλλά τα βασικά είναι εδώ πέρα. Σημειώστε το. Τώρα, τι κάναμε ξανά τα βήματα. Πάμε στο root directory όπου είναι το project μας. Λοιπόν, είμαστε μέσα. Ελές, έχουμε αυτά όλα που δημιουργεί το Android, ok, το Android Studio. Αυτό που κάναμε, ας το ξανακάνω. Για όποιος έχει απορία να διακόπτει το για να μην yes. Λοιπόν, αν διαγράψετε το φάκελο git, διαγράφετε και όλο το ιστορικό του git. Τώρα να πάμε git status θα μου πει, όπα αυτό μάγκα δεν είναι εδώ πέρα. Δεν υπάρχει. Not a git repository. Οπότε πάμε τα βήματα από την αρχή πάλι. Git init για να κάνουμε initialize ένα repository. Όλα αυτά που είναι στο υπάρχουν στο GitHub, ναι. Η πρώτη εντολή εδώ πέρα, άμα δείτε και στο τέτοιο, είναι το git init μαθαίνετε. Το δεύτερο είναι το status. Μετά λέει add και commit, οπότε είναι όλα τα ίδια. Λοιπόν, git status θα γίνει ψωμοτήρι. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το repository μας.
Μερικοί είναι λογικά σε όλους θα είναι κόκκινα και μετά γίνονται πράσινα, ανάλογα και το cell που χρησιμοποιείται. Okay. Το git status αυτό μας, γιατί status βρισκόμαστε. Ναι. Λοιπόν, αυτό που σου λέει εδώ πέρα, στο λέει κιόλας, είναι untracked. Δηλαδή, δεν γίνονται track αυτά τα αρχεία στο git ακόμα. Σου λέει κιόλας να κάνεις, κάνει git add, το όνομα του αρχείου, για να δεις αυτό που θα γίνει commit αργότερα. Και αυτό που είπα πριν, κάνεις git add και τελεία, σημαίνει ότι το τρέχουν directory. Οπότε θα τα πάρει όλα αυτά. Git status, πάλι να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, πρασίνισαν όλα. Και μας δείχνει και όλα και τα παίρνει recursive, τα δείχνει όλα τα αρχεία. Λοιπόν, επίσης έχει οδηγίες εδώ πέρα, change to be committed. Σου λέει εδώ, εντάξει, αυτό λίγο πιο προχωρημένο, αν θες να γυρίσεις στην προηγούμενη κατάσταση, κάνεις αυτό το βήμα εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει προς το παρόν. Το κάναμε. Το επόμενο βήμα git commit. Οπότε η σειρά είναι init, ξεκινάμε, add commit. Γενικότερα κάνει add commit, add commit, add commit. Αυτό θα γίνεται. Αν το δώσω σχέτο, είπαμε, το δίνω για παράδειγμα, θα μου ανοίξει την περίπτωσή μας ο Vim. Ένας editor. Αν δεν του δώσω κάποιο μήνυμα, δεν θα γίνει το commit. Λοιπόν, οπότε ξανά, git commit, το πιο εύκολο, plain name για message, σε διπλά αυτάκια μέσα ή σε μονά. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε. Το οποίο, παραλαμβάνω, πρέπει να είναι περιγραφικό της δουλειάς που κάναμε προηγουμένως. Το κάναμε και αυτό. Και λέει εδώ πέρα τι έκανε το git τώρα, έφτιαξε αυτά τα insertion, τέλος πάντων, όπως τη γλώσσα του git, πώς λέγεται. Git status πάλι θα μας πει ότι είναι καθαρό αυτή τη φορά το status. Okay. Το επόμενο βήμα είναι να τα ανεβάσουμε κάπου. Τώρα τα έχουμε τοπικά στον υπολογιστή μας. Για να τα μοιραστούμε με κάποιον και να γίνει το collaboration, πρέπει να τα ανεβάσουμε κάπου. Μία από τις υπηρεσίες είναι το GitHub. Εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το διαγράψω αυτό εδώ πέρα. Πάγια. Οπότε φτιάχνουμε εδώ καινούριο repository. Create new repository. Δίνουμε ένα όνομα το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο με το όνομα που του directory του Android. Αλλά καλό είναι να είναι περιγραφικό. Λοιπόν, create. Αυτή τη στιγμή είναι άδειο και στην άδεια σελίδα το GitHub by default μας δείχνει τα βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Τα πρώτα βήματα είναι όταν ξεκινάμε από την αρχή ένα repository. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει, άρα πάμε στο δεύτερο. Εδώ τι λέει τώρα, git remote, δηλαδή απομακρυσμένα, πρόσθεσε το HTTPS τάδε, αυτό που φτιάξαμε τώρα, και δώσ' του το alias origin, ώστε μετά από κάτω, αντί να πληρώνουμε αυτό μακρινάρι, του βάζουμε origin. Αν κάνουμε το εξής τώρα, αντί για origin θα γράψω κάτι άλλο. Θα γράψω GitHub. Δεν άλλαξε κάτι. Git remote. Ποια remote υπάρχουν. Με πλην verbose για να μας δείξει πολλά σχόλια. Και σου λέει το GitHub. Μάλλον αυτό εδώ αντιστοιχεί στο alias GitHub. Οπότε μετά τι κάνουμε. Αν θέλουμε να το σπρώξουμε προς τα πάνω. Git push. Το πλήγιο το βάζουμε για να μην πληκτρολογούμε κάθε φορά αυτή την εντολή εδώ πέρα. Επίσης το master τι σημαίνει, τι ξέχασα. Χθες μιλήσαμε για τα branches λίγο, περιγραφικά. Git branch, άμα δώσουμε την εντολή, μας εμφανίζει ό,τι υπάρχει μέχρι στιγμής. By default το git το ονομάζει master. Οπότε αυτό που κάναμε στην εντολή που λέει και το GitHub εδώ πέρα είναι πούσαρε σε αυτό το URL, δηλαδή το origin που κάνει match με αυτό το URL,
το branch μας το τοπικό αυτό. Οπότε του λες git push. Εμείς το ονομάσαμε, υπενθυμίζω, GitHub. Το Alias GitHub δηλαδή θα παραπέμψει στο URL αυτό εδώ πάνω. Και του δίνουμε και το branch. Και τώρα πρέπει να είναι ο κύριος Μελετίου. Μας λέει εδώ πέρα, προς αυτή τη διεύθυνση, ένα νέο branch, τοπικό master προς απομακρυσμένο master. Γιατί αν πάμε και εδώ πέρα και κάνουμε refresh, θα δούμε το branch master είναι και εδώ πέρα, εμφανίζεται. Για να... Λοιπόν, για να καταλάβετε τη διαφορά master με master, git branch μείον α, δηλαδή all, δείξτε τα όλα, σου λέει αυτό είναι το τοπικό μας και μετά το git αναγνωρίζει κάπως στα remotes το alias που δώσαμε πριν, να θυμάστε, που παραπέμπει σε όλο το μακινάρι αυτό το URL και το branch του. Άρα αυτό είναι το τοπικό, το πράσινο, και το απομακρυσμένο είναι το κόκκινο, το οποίο το βλέπουμε και εδώ πέρα. Αυτά. Οπότε κάντε αυτό εδώ πέρα, αν μπορείτε, γιατί αύριο θα πούμε λίγο παραπάνω και θα σας βοηθήσει. Και ό,τι απορίες, μαζέψτε τις και πείτε. Ναι, try.github.io, ναι. Μας κάτω και στο τέτοιο. Αν πάτε και στο MyElectroEdu υπάρχουν αυτά τα links εδώ πέρα για το GitHub που γράφουμε. Δηλαδή υπάρχουν άπειροι οι οδηγοί. Και το GitHub η δικιά του σελίδα που του λέει guides και εκεί πέρα έχει πάρα πολλά. Όποιος θέλει να εμβαθύνει δηλαδή, αυτά είναι 6-7 καλά links. Πρώτο έχω εκεί που συνιστώ να κάνετε ανεπιφύλακτα. Okay. Θα ήθελα να παρακαλέσω το εξής για αύριο, να έχουμε πιει τα αναψυκτικά μας ή τα Red Bull, δηλαδή να έρθουμε σε κατάσταση
όπου το κεφάλαιο μας θα είναι πάρα πάρα πολύ δροσερό και εύστοχο, διότι αύριο θα μιλήσουμε για threads. Είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να πούμε από τα εισαγωγικά για να καταλάβουμε πώς δουλεύει το Android. Από εκεί πέρα δηλαδή μπορεί κάποιος να δουλεύει μόνος του με το manual, αλλά τα threads είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όσοι δεν έχετε δουλέψει σε λειτουργικά συστήματα, μαθήματα και τέτοια threads, ξέρετε πόσο έτσι απλά και ευκολονόητα είναι. Λοιπόν, θα τα κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται και μόνο για όσο χρειάζεται για τη δουλειά μας. Απλά να έχουμε έτσι λίγο καθαρό μυαλό.